Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Βλέπετε τα μαλλιά μου ότι είναι έτσι, γιατί θέλω να τραβάω τα μαλλιά μου ώρες-ώρες. Θέλω να τραβάω τα μαλλιά μου ώρες-ώρες. Και τα τραβάω. Δεν είναι Netflix αυτό. Δεν είναι ένα βίντεο χιουμοριστικό, είναι ένα σοβαρό βίντεο. Άμα θέλει ο σύντροφος μου στο μοντάζ να κόψει το σημείο που κάνουν τα μαλλιά μου, μπορεί. Λοιπόν, τα έχω πάρει και φτιάχνω αυτό το βίντεο εν βρασμό ψυχής, γιατί εκεί βγαίνουν τα καλύτερα βίντεο, εν βρασμό ψυχής, γιατί σήμερα είχα μία επικοινωνία με έναν φίλο μου, ο οποίος είναι καλός άνθρωπος, καλοήθης άνθρωπος, αλλά όμως είναι και συνεξαρτώμενος. Ναι, ξέρει ποιος είναι. Λοιπόν, ο άντρας αυτός στο παρελθόν ήταν σε σχέση με ναρκισσάρα ολκής. Δηλαδή με μια ναρκισσίστρια γυναίκα, η οποία είμαι σίγουρη ότι αν καταδεχόταν να πάει σε κάποιο ψυχολόγο και να κάνει ένα τεστ όπως προσωπικότητας, όπως το MMPI, θα βαρούσε κόκκινο σε όλα τα στοιχεία του ναρκισσισμού, της ψυχοπαθητικότητας. Και γενικότερα θα διαφαινόταν και κλινικά πως ήταν παλιοκόριτσο, τσογλάνι. Είπαμε στο κανάλι μας, χρησιμοποιούμε τη λέξη τσογλάνι και γεμίζει το στόμα μας για να περιγράψουμε τους ναρκισσιστές και τις ναρκισσίστριες. Λοιπόν, ο φίλος μου αυτός, ο οποίος επιβεβαιωμένα είναι συνεξαρτώμενος, ο οποίος ακόμη δεν με έχει ακούσει να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Ξέρετε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους φίλους μας να κάνουν ψυχοθεραπεία. Μου είπε να μου κάνεις εσύ και του είπα δεν γίνεται. Είμαστε παιδικοί φίλοι. Δεν μπορώ να σου κάνω εγώ ψυχοθεραπεία που γνωριζόμαστε 40 χρόνια. Μικρότερος από μένα, γι' αυτό λέω 40 χρόνια. Λοιπόν, εδώ και λίγο καιρό μου έλεγε ότι έχει γνωρίσει μια κοπέλα μέσω μιας συναδέλφου του. Τον κάλεσε δηλαδή μια συνάδελφος του στο σπίτι της, δουλεύει αυτός σε μια υπηρεσία, τον κάλεσε μια συνάδελφος του στο σπίτι της ένα βράδυ για φαγητό, εκεί είχε καλεσμένους και φίλους της, εκεί είχε καλεσμένο και ένα ζευγάρι, μια συνάδελφο της από παλιότερη υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε, δεν είναι αυτοί οι δύο συνάδελφοι μεταξύ τους, με τον άνδρα της. Δηλαδή πήγε για φαγητό στο σπίτι μιας συναδέλφου του, η συνάδελφος του παντρεμένη με 3 παιδιά, αυτός single, και εκεί της γνώρισε ένα ζευγάρι, παντρεμένη κι αυτή, με παιδιά επίσης, που η γυναίκα ήταν φίλη της συναδέλφου του. Γνωριστήκαμε, λέει, όλοι μαζί και εγώ σε κάποια φάση ανέφερα ότι κάνω ένα μεταπτυχιακό. Και η φίλη της συναδέλφου μου, η γυναίκα επαντρεμένη, μου είπε «Α, το έχω κάνει κι εγώ αυτό το μεταπτυχιακό. Αν θες βοήθεια, αν θες σημειώσεις, πες μου να σου στέλνω». Και αντάλλαξαν τηλέφωνα. Σιγά σιγά αυτή η κοπέλα, η παντρεμένη, η οποία γνώρισε μέσω της φίλης της επίσης παντρεμένης, τον συνάδελφό της το single, άρχισε να δημιουργεί μια στενή φιλική σχέση με τον δικό μου φίλο, τον παιδικό. Και αυτός άρχισε να μου αναφέρει συνέχεια η τάδε έτσι, η τάδε το ένα, η τάδε το άλλο. Και του λέω, ρε φίλε, αυτήν την έχεις γνωρίσει μαζί με τον άνδρα της. Τώρα είστε φίλοι μόνοι σας. Μου λέει, ναι, ο άνδρας της δουλεύει νυχτέρια, αυτή μένει πολλές φορές μόνη της με τα μωρά. Στην αρχή μιλούσαμε για το μεταπτυχιακό, μετά άρχισε να μου λέει τα προβλήματα της, με τον άνδρα της και εγώ άρχισα να της συμπονώ και μετά άρχισα να της λέω και εγώ την ιστορία μου για την πρώην μου που μου είχε κάνει αυτά που μου είχε κάνει και άρχισε να μου συμπαραστέκεται. Σε κάποια φάση η πρώην του κάνει hoovering, δηλαδή τον τραβάει πίσω, προσπαθεί να τον τραβήξει πίσω στη σχέση. Μου το λέει εμένα, εγώ του λέω «Γε μου, σου είχα πει να την μπλοκάρεις full». Όταν πάμε no contact με τον νάρκισσο, όχι απλώς μπλοκάρουμε το τηλέφωνο του, αλλά σβήνουμε και το τηλέφωνο του από τη συσκευή μας και από τη μνήμη μας, ούτως ώστε αν μας πιάσει καμιά πελάρα, καμιά αναλαμπή και θέλουμε να έρθουμε ξανά σε επαφή με τον Νάρκισσο, να μην έχουμε καν το τηλέφωνο για να έρθουμε σε επαφή. Γενικά το no contact σημαίνει κόβω πλήρως. Τέλος πάντων, εγώ τον είχα συμβουλεύσει όταν με ρώτησε, του είπα μείνε μακριά. Κόψε. Επειδή εγώ έχω πολλές δουλειές και επειδή έχω και οικογένεια πλέον, δεν έχω το χρόνο να μιλάω τόσο τακτικά μαζί του όσο μιλούσαμε όταν ήμουν και εγώ single και αυτός single. Έχει γνωρίσει και τον σύντροφο μου, μιλάνε και με τον σύντροφο μου, έχουν μιλήσει και σε βιντεοκλήση. Είναι γνωστός, ακόμη δεν έχουμε συναντηθεί από κοντά, θα συναντηθούμε το Πάσχα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση με παίρνει αναστατωμένος και μου λέει άκου να δεις τι έγινε. Τι είχε γίνει. Αυτός γνώρισε μια νέα κοπέλα. Η φάση που έγινε με την πρώην του που του έκανε hoovering ήταν πριν 4-5 μήνες. Του έκανε η πρώην του hoovering. Και εγώ ήξερα ότι του έκανε hoovering η πρώην του, εγώ του είχα πει κόψε, δεν μου πήρε να μου πει τι έγινε, υπέθεσε ότι έκοψε. Μου λέει, έχω γνωρίσει μια καινούρια κοπέλα και όταν η φίλη μου, αυτή η φίλη του η παντρεμένη, έμαθε για τη νέα κοπέλα, επιδίωξε να γίνει φίλη μαζί της και κάνει περίεργες συμπεριφορές. Τι συμπεριφορές κάνει, του λέω. Μου λέει προσπαθεί να μιλάει εκείνη περισσότερο στο τηλέφωνο παρά εγώ με την κοπέλα μου την καινούρια. Την έχει κάνει ads στο Facebook, τη στέλνει στο Messenger, τη ζήτησε να πάνε για καφέ και ούτε λίγο ούτε πολύ προσπάθησε αυτή η φίλη του, η παντρεμένη, να σαμποτάρει τη σχέση του με τη νέα κοπέλα και ήρθε στην γνώση του ότι αυτή η φίλη του, η παντρεμένη, τον κατηγόρησε στη νέα του κοπέλα και του είπε μάλιστα ότι κοίταξε, αυτός πρόσφατα τα έχει ξαναβρει με την πρώην του και πρόσεξε μην τυχόν και τα έχουν με την πρώην του και σε κοροϊδεύει τώρα. Και μου λέει έπεσα από τα σύννεφα και έπαθα σοκ και τι είναι αυτά τα πράγματα και τι είναι αυτές οι συμπεριφορές. Και όταν την πήρα τηλέφωνο για να της ζητήσω τον λόγο και της είπα γιατί με κατηγόρησε στην κοπέλα μου, αυτή μου είπε για την κοπέλα μου κάτι απίστευτες κατηγορίες, ότι και καλά είχε ακούσει από εδώ και από εκεί, ότι η κοπέλα μου, η καινούρια του γνωριμία, η καινούρια του σχέση, ότι η κοπέλα μου είναι μπίπ και ότι η κοπέλα μου τα είχε με έναν παντρεμένο και διάφορες τέτοιες αρλούμπες και μου κλείσε και το τηλέφωνο μου λέει και μετά με μπλόκαρε κιόλας. Και από το τηλέφωνο και από το Messenger και από το Facebook και από παντού. Του λέω και εγώ, όταν μας μπλοκάρουν οι τοξικοί, είναι σαν να μπαίνουν τα σκουπίδια μόνα τους μέσα στις μαυροσακούλες και βγαίνουν μόνα τους έξω στον κάδο. Γλίτωσες. Μου λέει όμως εγώ, γιατί δεν κατάλαβα τόσο καιρό τι πεζόταν. Μου λέει εγώ, επειδή αυτήν τη γνώρισα μέσω της συναδέλφου μου που είναι πολύ καλή κοπέλα και ένιωσα ασφάλεια και την εμπιστεύτηκα. Και της έδειξα συμπαράσταση για τα προβλήματά της. Ήταν και χειριστική και κλαμμένη αυτή η φιλενάδα του, εντός αγωγικών φιλενάδα, και τη στήριζα στα προβλήματα που είχε για τον άντρα της και αυτή με στήριξε τότε που θα γινόταν που προσπαθούσε να μου κάνει hoovering η πρώη μου και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Του λέω ρε, είσαι παλαβός. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η παντρεμένη σε γουστάρει. Και είναι ξεκάθαρο ότι ενοχλήθηκε που έκανε σχέση και προσπάθησε να σου σαμποτάρει τη σχέση σου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος μία γυναίκα φίλη σου να προσπαθήσει να σου σαμποτάρει τη σχέση σου, αν δεν είναι ναρκισσάρα του κερατά, δεν είναι τσογλάνη και δεν σε γουστάρει. Μου λέει, μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα και γιατί η συνάδελφός μου που είναι καλή γυναίκα, η οικογενειάρχης μου τη γνώρισε αυτή. Του λέω, μήπως η συνάδελφος σου, επειδή κάνει παρέα με την ναρκισσάρα, είναι ένα και το αυτό, είναι η κυσίτα πυρ που λένε στα κυπριακά. Δηλαδή, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι και γι' αυτό σου τη γνώρισε, μήπως σου την προξένεψε. Μου λέει, μα δεν γίνεται, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Του λέω ένα λεπτό. Αυτή η συνάδελφος σου έχει προξενέψει άλλες κοπέλες. Ναι, μου λέει, μου έχει προξενέψει άλλες κοπέλες, αλλά ελεύθερες, όχι παντρεμένες. Του λέω, για ψάξε λίγο τα μηνύματά σου. Για ψάξε λίγο να δεις τι γινόταν στη δικιά σου επικοινωνία με τη φίλη σου, τη συνάδελφό σου, αυτή που σου γνώρισε την άλλη την... Αυτή που σε μπλόκαρε, να μην μπορώ να θα πω χαρακτηρισμούς, δεν μπορώ. Πρέπει να προσέχετε όλοι από τη γυναικεία χειριστικότητα και την κουτοπονηριά. Τέτοιες γυναίκες χειριστικές και κουτοπόνηρες δουλεύουν τους άνδρες που είναι καλοήθεις. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν μόνο άνδρες ναρκισσιστές, υπάρχουν και γυναίκες ναρκισσίστριες. Του λέω, για διάβασε λίγο τη συνομιλία που έχετε στα μηνύματα με τη δικιά σου, τη συνάδελφο που σου γνώρισε την άλλη, την καλή την κοπέλα, την παντρεμένη που σου λέγε τα προβλήματά της, που και καλά ήθελε να ανταλλάξετε τηλέφωνα για να σε βοηθάει με το μάστερ και τελικά καταλήξατε να μιλάτε για το γάμο της και τα προβλήματα της και να σου λέει για τον άντρα της και ότι δεν την απαυτώνει καλά και το ένα και το άλλο. Προσοχή, αν γνωρίσετε έναν άνδρα, μια γυναίκα παντρεμένο ή παντρεμένη που σας κατηγορεί το τέρι του, πολύ πιθανόν και κάνει παράπονα, πολύ πιθανόν εμέσως να σας την πέφτει. Εντάξει. Μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ άνδρα και γυναίκας όταν και οι δύο είναι καλοήθεις άνθρωποι, όταν και οι δύο είναι έντιμοι και ξεκαθαρισμένοι. Μία γυναίκα παντρεμένη όμως να πάει να δημιουργήσει φιλία και κολλητηλίκη με έναν άνδρα single στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα, πολύ πιθανόν αυτή η γυναίκα να ψάχνει για εραστή. Μου λέει, κάτσε να κοιτάξω τις συνομιλίες. Με παίρνει σε λίγο τηλέφωνο και μου λέει, ρε εσύ, του λέω τι. Θυμάσαι, μου λέει, τότε, πριν 4 μήνες, που προσπαθούσε να μου κάνει hoovering η πρώη μου. Του λέω, πώς δεν θυμάμαι. Θυμάσαι, του λέω, που σου την είπα κανονικότατα. Μου λέει, θυμάσαι πότε έγινε αυτό. Του λέω, ναι, θυμάμαι πότε έγινε αυτό. Αυτό έγινε αρχές Νοεμβρίου. Ποια μέρα ήταν, μου λέει. Του λέω, κάτσε να δω τα μηνύματά μου. Κοιτάω τα μηνύματά μου και κοιτάω ότι 3 Νοεμβρίου μου είχε στείλει μήνυμα, επιλέξει Θέκλα help. Το όνομα της πρώην του, μου έστειλε και θέλει να βρεθούμε. Μου λέει, βρήκα στα μηνύματά μου ότι 4 Νοεμβρίου, την επομένη που δέχθηκα το hoovering, πήρα μήνυμα από τη συνάδελφο μου την παντρεμένη, αυτή που μου σύστησε την άλλη που και καλά είμαστε φίλοι, και μου έγραψε, ξέρεις τάδε, χθες το βράδυ κατά λάθος μπλόκαρε το τηλέφωνο της κοινής μας φίλης, κάτι έπαθε και κατά λάθος σε μπλόκαρε στο Facebook. Και σου έχει στείλει τώρα αίτημα φιλίας, αποδέξου το. Και του λέω, εσύ τι απάντησες? Είπα, ναι, θα το αποδεχθώ. Α, του λέω, σε είχε μπλοκάρει ξανά τότε. Σε είχε μπλοκάρει τότε στις αρχές της φιλίας σας? Μου λέει, ναι. Του λέω, και η άλλη συνάδελφος σου, η οποία είναι καλή κοπέλα και οικογενειάρχης και καλή μάνα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σου έστειλε μήνυμα εκ μέρους της κοινής σας φίλης να σου πει την αρλούμπα ότι μπερδεύτηκε το κινητό της και σε μπλόκαρε κατά λάθος στο Facebook και τώρα σου έχει στείλει αίτημα φιλίας και αποδέξου την ναι. Και του λέω, εξακολουθείς να πιστεύεις ότι η συνάδελφος σου δεν ήταν προξενήτρα της παντρεμένης? Μου λέει, τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Τι είναι αυτά που σου λέω τώρα? Του λέω, αυτά που σου λέω τώρα είναι ότι επειδή εσύ είναι εξαρτώμενος και έχει στάσει να ελκύεσαι από τις ναρκισσίστριες, από αυτά τα τσογλάνια, πολύ πιθανόν και η συνάδελφος σου να είναι επίσης ένα και το αυτό με τη φιλενάδα της και να ήταν μέσα στο κόλπο. Μα πώς, μου λέει, γίνεται να ήταν μέσα στο κόλπο? Γίνεται μια παντρεμένη γυναίκα να συστήνει σε μένα που είμαι single μια άλλη παντρεμένη γυναίκα προκειμένου να κάνω εγώ σχέση με την παντρεμένη? Του λέω, πώς δεν γίνεται? Πόσες παντρεμένες έχει που απατάνε τους αντράδες τους? Μου λέει, μα δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η συνάδελφος μου μπορεί να πατήσει τον άντρα της αφού πάει και στην εκκλησία. Εντάξει, ακόμη γελάω. Λοιπόν, αγόρια, άντρες καλοήθης, άντρες με στοιχεία συνεξάρτησης, μην πιστεύετε ότι η μαλακία σας λέει μια ναρκισσίνα, μια ακόμη ναρκισσίνα που έχετε προσελκύσει στη ζωή σας. Εάν ήσασταν μια φορά με ναρκισσίστρια, πολύ πιθανόν να έχετε και ναρκισσίστρια μάνα και ναρκισσίστρια αδελφή και να βρίσκετε ελκυστικές στις ναρκισσίνες, γιατί έτσι είστε μαθημένοι. Άμα σας λέει μια γυναίκα πράγματα απίστευτα, μην τα πιστεύετε. Άμα είναι μια γυναίκα χειριστική, μην πέφτετε στην παγίδα σας. Αν εσείς είστε από αυτόν τον τύπο άνδρα και αυτό το στυλ άνδρα που δεν θα τα φτιάχνατε με παντρεμένη, μην ξεκινάτε στα 40 σας να κάνετε κολλητές φιλίες με παντρεμένη που σας την έχει συστήσει μια άλλη παντρεμένη. Άμα θέλετε να προκόψετε δηλαδή, αν ο σκοπός σας είναι να δημιουργήσετε μια υγιή σχέση, να φτιάξετε τη δική σας ζωή, τη δική σας σχέση, αν θέλετε να φτιάξετε οικογένεια, δεν θα κάνετε παιδί μου χαΐρι, παιδιά μου χαΐρι, άμα ανακατεύεστε με τα πίτουρα, θα σας φάνε αυτές οι κότες. Όποιος είναι συνεξαρτώμενος, να το βάλει καλά στο μυαλουδάκι το ότι συνεξάρτηση είναι αρρώστια. Once a codependent, always a codependent. Αν είναι κάποιος μια φορά συνεξαρτώμενος, θα είναι πάντοτε συνεξαρτώμενος. Να μην εμπιστεύεται την κρίση του και να μην εμπιστεύεται ότι η μπουρδολογία του σερβίρει η κάθε κουτοπώνηρη ναρκισσίνα. Και να είναι διπλά-τριπλά προσεκτικός. Όπως και οι γυναίκες πρέπει να είμαστε διπλά-τριπλά προσεκτικές όσες έχουμε τάσεις συνεξάρτησης και από τους άντρες ναρκισσιστές και από τις γυναίκες ναρκισσίνες. Άκου! Τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό? Τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό? Υπάρχει περίπτωση ένα τηλέφωνο από μόνο του να μπερδευτεί και να μπλοκάρει από το Facebook έναν φίλο? Εμένα το μυαλό μου πάει ότι αυτή η τύπισσα η παντρεμένη, η οποία τον μπλόκαρε όταν της την είπε γιατί προσπάθησε να του χαλάσει τη σχέση του, επίσης τον είχε μπλοκάρει τότε επειδή τσαντίστηκε που αυτός θα της είπε ότι ίσως σκεφτόταν να πάει πίσω στην πρώην του. Επειδή τον μπλόκαρε θα θεωρούσε ότι και αυτός θα την μπλόκαρε, θα προσπάθησε να τον πάρει τηλέφωνο, μπορεί να μην είχε λείψει το τηλέφωνο του, θα τρόμαξε ότι θα χάσει το κελεπούρι που τον μπλόκαρε και αποφάσισε να το ξεμπλοκάρει γιατί ίσως η φίλη της, η παντρεμένη της, είχε πει εντωμεταξύ, ξέρεις ρε, αυτός δεν πήγε πίσω. Πήρε και τη Θέκλα τηλέφωνο και του είπε να μην πάει πίσω και δεν πήγε πίσω. Και θα της είπε τι να κάνω τώρα που τον μπλόκαρα, το θέλω. Και η άλλη φίλη της έκανε τον μεσάζοντα, έκανε τον υπτάμενο πίθηκο, έκανε το περιστέρι να στείλει το μήνυμα ότι και καλά η καημενούλα κατά λάθος σε μπλόκαρε και το τηλέφωνο της το έκανε και τώρα σε έχει κάνει ατ. Κάνετε ξανά accept. Κοιμάστε στα χαμομήλια. Ξυπνήστε. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω παρόμοιες ιστορίες. Εγώ του είπα πάντως και τις μπλόκαρε και τις δύο. Του είπα μπλοκ και τις δύο και κόψε, του λέω, από τέτοιες κουτοπώνηρες χειριστικές ναρκισσίνες. Κόψε. Κόψε να προκόψεις. Αυτά.